Η οποία έγραψε ιστορία σήμερα με το πρώτο μετάλλιο στο Βάδι. Είπες, τι περάσαμε και σήμερα. Τι περάσαμε και σήμερα. Απίστευτη η ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πόσοι Έλληνες, μάλλον όλη η Ελλάδα ήταν εδώ σήμερα. Είναι τρομερό, παιδιά. Δεν το πιστεύω ότι το έχω στα χέρια μου. Είναι το συνέστημα, δεν θα το πιστέψω. Δεν θα το πιστέψω. Πες μου, σε ποιο σύννεφο είσαι ψηλά να έρθω να σε βρω. Αχ, δεν ξέρω και δεν ξέρω πότε θα κατέβω τώρα. Πότε θα πέσω. Απίστευτη στιγμή. Ο κόσμος φοβερός, όχι μόνο οι Έλληνες. Σήμερα ένιωσα όλη την Ευρώπη δίπλα μου. Ήταν όλη η Ευρώπη δίπλα μου. Φίλοι που έχω κάνει στα διάφορα κάμπ που έχω πάει, στα διάφορα μέρη του κόσμου. Ο προπονητής μου, ο Brent Balance, οι συναθλητές μου, η Αυστραλή που κέρδισε προχθές το ασημένιο μετάλλιο. Όλα τα παιδιά από το κάμπ. Από όλο τον κόσμο δεν έχω λόγια. Όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μου, αυτούς που στέλνανε ένα σειρό μηνύματα πίσω. Τι να πω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Το πίστευες όλη τη χρονιά, το είχες στο μυαλό σου μέσα, ήσουν πολύ συγκεντρωμένη. Το συζητούσαμε πριν φύγουμε στο αεροδρόμιο από την Αθήνα για να έρθουμε εδώ. Ήσουν έτοιμη γι' αυτό. Ήταν μια κούρσα στα μέτρα σου. Ήταν μια κούρσα στα μέτρα μου. Ήμουν έτοιμη από πάρα πολύ καιρό. Έδειχνα από την αρχή της χρονιάς ότι μπορώ να είμαι μέσα σε αυτό το group. Μου φαίνεται απίστευτο πως μπορώ να τρέχω τόσο γρήγορα, να βαδίζω κοντά σε αυτές τις πρωταθλήτριες, σε αυτές τις κοπέλες που είναι Ολυμπιονίκες. Είμαι μία από αυτές πια. Ανήκω σε αυτό το... στην ελίτ, ας το πούμε έτσι, και είμαι πάρα πολύ περήφανη. Για όλους εσάς που με πιστεύετε και για αυτούς που δεν με πιστεύουν, γιατί αυτοί είναι το κινητρό μου, αυτοί που δεν με πιστεύουν. Βλέπω ότι σαν να γίνεται παράδοση πλέον στο Βάδιν, με την Γκαρσία πέρυσι να κερδίζει 20-35, εσύ στο ευρωπαϊκό 20-35 χρυσά μετάλλια. Εχθές, μάλλον σήμερα και στο 20 οι Πέρες, μήπως του χρόνου στους Ολυμπιακούς να δούμε εσένα να κερδίζει 20-35. Του χρόνου αλλάζει το αγώνισμα. Το 35 μάλλον ήταν η τελευταία του χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπόρεσα να κερδίσω ένα μετάλλιο που κλείνει αυτός ο κύκλος. Ανοίγει ένας άλλος. Το Ολυμπιακό αγώνισμα θα είναι καινούργιο πια πέρα από τα 20 χιλιόμετρα που θα υπάρχουν. Ευελπιστώ να είμαι στα 20 χιλιόμετρα μία από τις δυνατές αθλήτριες. Αυτό μου θα μου αρκεί. Είσαι ήδη στην ελίτ και έχεις πάρει το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα. Απίστευτη χαρά, έτσι. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, άνοιξα το χώρο των μεταλλίων. Εύχομαι να έχουμε κι άλλα. Εύχομαι να είναι μόνο η αρχή. Κάτι για τον κόσμο τώρα που ήταν εδώ και που σε είδε. Απίστευτη, ήταν όλοι απίστευτοι. Με πίστευαν από την αρχή, μου φώναζαν, έμειναν δίπλα μου. Δεν σταμάτησαν στιγμή να με φωνάζουνε, να με εμψυχώνουνε. Ήτανε καταπληκτική. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εδώ σήμερα. Ήτανε καλύτερα από εθνικό πρωτάθλημα. Η επόμενη μέρα για την Αντιγόνη. Θέλω να ξεκουραστώ, θέλω να κλάψω πολύ. Θέλω να αγκαλιάσω την οικογένειά μου, να κλάψω μαζί τους. Με στήριξαν πολύ, ήταν δίπλα μου. Δεν έχω άλλα λόγια. Δεν έχω άλλα λόγια, πραγματικά. Είναι όλοι μαζί σου. Είστε όλοι και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις από την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη με το πρώτο χάλκινο μετάλλιο και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Βουδαπέστη, αλλά φυσικά και στο Βάδι. Αντιγόνη, εμείς να ευχηθούμε να είσαι καλά, να συνεχίσεις δυνατά, όπως είσαι πάντα δυνατή, με την ψυχή για πολύ μεγάλες επιδόσεις και πολύ μεγάλες ακόμα για μετάλλια στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον προπονητή μου που μπόρεσε να προσφέρει όλη αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Βρισκόμαστε... Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα λιγότερο για μένα. Εμείς ευχαριστούμε όλη η Ελλάδα σήμερα. Ήρθε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο.